Αγαπητά μας παιδιά, μαθητές της έκτης, αν έμαθα καλά, τελειώνετε δηλαδή τη βασική σας εκπαίδευση και ετοιμάζεστε να ανοίξετε τα φτερά σας για τη μέση εκπαίδευση ως έφηβοι πια, δηλαδή με όλα αυτά τα εφόδια που σας έχει δώσει ο καλός σας πατέρας και η μητέρα, αλλά και οι καλοί σας δάσκαλοι, το ΕΦΖΙΝ. Είσαστε έτοιμοι λοιπόν να μεταβείτε στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν θα δείτε πολλά πράγματα, τα οποία θα είναι για πολλούς από εσάς πρωτόγνωρα και θα μάθετε μέσα από διαφορετικά αντικείμενα, όπως ξεκινήσατε στο δημοτικό, τώρα ακόμα πιο έντονα, ό,τι είναι ωφέλιμο για την ψυχή και για το σώμα σας. Ακούσατε τώρα μόλις στο Ευαγγέλιο να μας λέει ο Κύριός μας, ο Χριστός μας, ο μικρός Χριστούλης που θα γιορτάσουμε σε λίγο τα Χριστούγεννα και θα κλείσουν τα σχολεία για να περάσετε ακόμα πιο ωραία μερικές στιγμές με την οικογένειά σας. Αυτός λοιπόν ο μικρός Χριστούλης μας είπε ότι αν θέλουμε να γίνουμε πρώτοι σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να του μοιάσουμε, να γίνουμε δηλαδή σαν και εκείνον. Αυτό είναι και το μήνυμα των Χριστουγέννων. Και μάλιστα ο ιεροψάλτης μας θα μας θύμιζε τώρα η Παρθένος σήμερον, θα πούμε σε λίγες μέρες, είναι εικόνα την οποία έχετε στα χεράκια σας όλοι, ένα δώρο από την Εκκλησία μας για να δείτε στην πίσω πλευρά ακριβώς και την αγιογραφία, αλλά και την υμνογραφία, να μας περιγράφουν ό,τι και το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, Παρθένος βέβαια είναι η Παναγία μας, είναι η μητέρα μας, αυτή η οποία έχει και το όνομα στο ναό εδώ πέρα της Αγίας Σκέπης, τον υπερούσιον τίκτη, τον Υιό της, το Χριστούλη δηλαδή, και η γη που πατάμε αυτή τη στιγμή, τι δίνει στον Κύριό μας για να γεννηθεί, σκεφτείτε το λίγο, σε μια σπηλιά θα γεννηθεί, απλά και ταπεινά. Και οι άγγελοι μαζί με τους ποιμένες θα τον δοξολογήσουν και βέβαια οι μάγοι θα μας δώσουν και μια ευκαιρία να πούμε για ποιο λόγο παίρνουμε δώρα και ειδικά στα παιδιά αυτές τις μέρες. Με το αστέρι περπατάνε μεγάλη απόσταση για να βρούνε αυτόν ο οποίος θα σώσει όλο τον κόσμο. Αν λοιπόν σας ρωτήσει κάποιος σήμερα, κοιτάξτε την εικόνα. Βλέπετε κυρίαρχη μορφή, βέβαια είναι ο Χριστός, ο οποίος γεννιέται μέσα σε μια σπηλιά από την Παναγία μας με ένα και μοναδικό τρόπο. Γύρω-γύρω βλέπετε τους αγγέλους, τους ποιμένες, τον αστέρα και τους μάγους. Αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία αναφέρει και το Ευαγγέλιο μας. Γιατί, παιδιά? Γιατί ο ίδιος ο Κύριος ήρθε και μας έσωσε, έγινε σαν και εμάς άνθρωπος, αλλά και έμεινε Θεός αναλύωτος. Είναι ο Χριστός μας, η αέναη, δηλαδή η αιώνια πηγή της χάριτος. Η Θεία Χάρη που λέμε, παιδιά, τα έχετε κάνει και στο σχολείο, είναι η δύναμη η οποία πηγάζει μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, το βάφτισμά μας, τη Θεία Κοινωνία που θα πάρετε σε λίγο. Και όλα αυτά πηγάζουν από το Χριστό μας, που είναι η πλήρη ζωή, η αιώνια, η πάνσοφη και παντοδύναμη, έτσι ώστε να πάρουμε και εμείς σοφία και δύναμη και ζωή αδιάπτωτη. Κοιτάξτε λοιπόν αυτή την ωφέλεια που παίρνουμε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε έναν οδηγό στη ζωή μας και μας έχει δοθεί ο οδηγός ήδη από αυτή την εικόνα που κρατάτε στα χέρια σας. Είναι ο αστέρας. Αυτός ο οποίος συνοδεύει τους μάγους, τους μορφωμένους, δηλαδή τους δασκάλους εκείνης της εποχής, και τους οδηγεί παρακινώντας τους, αρχίζοντας την πορεία και καθοδηγώντας τους, αλλά και κρυβόμενος. Ξέρετε από την ιστορία ότι όταν φτάσανε εκεί στα Ιεροσόλυμα κρύφτηκε το αστέρι. Αν σας ρωτήσει λοιπόν κανείς γιατί κρύφτηκε το αστέρι, η απάντηση είναι απλή. Να τους αναγκάσει να ρωτήσουν εκείνο το φοβερό, το βασιλιά, πού γεννιέται ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και το τι ακολούθησε βέβαια έτσι το ξέρετε. Θα δοθεί εντολή να σφαγιαστούν όλα τα νήπια, τα οποία ήταν από μια ηλικία και κάτω δηλαδή, για να μην γεννηθεί ο Χριστός, έτσι νόμιζε. Επειδή λοιπόν αξίωνα να μάθουν όμως πού γεννιέται ο Χριστός σύμφωνα με τις προφητείες,
όταν θα φύγουν από τα Ιεροσόλυμα κρυφά για να γλιτώσουν και αυτοί από τον Ηρώδη, τότε θα ξαναφανεί το αστέρι, το οποίο τους γέμισε με χαρά και προηγείτο τρέχοντας μπροστά του μέχρι ότου ήρθε όπως βλέπετε στην εικόνα και στάθηκε ακριβώς εκεί που ήταν το παιδί. Συμπροσκυνώντας το επίγειο αλλά και ουράνιο βρέφος. Αυτός λοιπόν ο αστέρας πρώτους στον τεχθέντα επιγείς Θεό έφερε δώρο γενέθλιο, όλο το γένος των Ασσυρίων, αυτοί οι οποίοι ήταν οι μάγοι, η καταγωγή τους δηλαδή, και βέβαια αυτοί οι μάγοι προσκύνησαν προσφέροντας τα δώρα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα στο Άγιο Όρος, στη Μονή του Οσίου Παύλου από τα χρόνια του Βυζαντίου. Αν σας ρωτήσω, τα θυμόσαστε ποια είναι τα δώρα, έτσι, χρυσάφι, Λίβανος και Σμύρνα. Γιατί όμως? Πρώτα απ' όλα το θυμιατό, όπως βλέπετε, που βάζουμε θα συμβολήσει και το θάνατο. Γιατί ο ίδιος ο Χριστούλης μας, άμα το δείτε στην εικόνα, είναι σπαργανωμένος, όπως κάνανε δηλαδή με αυτούς οι οποίοι τελειώνανε αυτή τη ζωή, το οποίο θέλει να πει ότι ήξερε ότι θα έρθει σε αυτή τη ζωή να μας σώσει, να πάρει όλες τις αμαρτίες μας επάνω, μας, επάνω του, από μας, αλλά θα πρέπει να θυσιαστεί. Με το λιβάνι λοιπόν συμβολίζεται η ένθεη ζωή και η λαμπρότητα και βασιλεία, με το χρυσάφι στο χορηγό της αιώνιας δόξας. Γι' αυτό λοιπόν που γεννιέται, θα δούμε και στη συνέχεια και τους ποιμένες μαζί με τους αγγέλους να τραγουδάνε μία οδή, ένα κοινό μέλος, και να περιλάμπονται με το φως των αγγέλων και οι άνθρωποι μέσα στη στρατιά των αγγέλων να διδάσκονται αυτό τον ύμνο. Να πούμε και δύο λόγια για τον ύμνο και με αυτό να κλείσουμε σήμερα. Τα λόγια λοιπόν αυτά τα οποία ακούμε, «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία», είναι ακριβώς, παιδιά μου, αυτός ο λόγος για τον οποίο έχουμε έρθει στη ζωή, αλλά και σε αυτόν εδώ το ιερό χώρο. Ερχόμαστε για να ειρηνεύσουμε, να είμαστε ήρεμοι, να κάνουμε και τις αταξιούλες μας, αλλά να μην ενοχλούμε ο ένας τον άλλον, και θα το πετύχουμε αν ειρηνεύουμε με το Θεό, και θα ειρηνεύουμε με το Θεό όταν θα κάνουμε αυτά τα οποία μας έχει πει Εκείνος και μας έχει δείξει με τη ζωή Του. Θα ειρηνεύουμε με τον εαυτό μας. Πότε, παιδιά, ειρηνεύουμε με τον εαυτό μας? Όταν παρακολουθούμε το αστέρι. Το αστέρι, παιδιά, ήταν ένας άγγελος. Και τον άγγελο τον έχετε ήδη από το βάφτισμά σας και σας λέει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Αν ανοίξετε τα δελτία των ειδήσεων, φαντάζομαι να καταλαβαίνετε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και δεν είναι υποχρεωτικό να τα γνωρίσετε όλα, έτσι, για να δείτε από κοντά τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και βέβαια το τελευταίο, επειδή ακριβώς ο Θεός μας είναι αγάπη, μας ζητάει ένα πράγμα, να αγαπάμε και εμείς το διπλανό μας, όπως τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε και τις Άγιες τούτες μέρες που ερχόμαστε, να μεταλάβουμε των αχράντων μυστηρίων ξεκινώντας από σήμερα, και να γιορτάσουμε πραγματικά τα Χριστούγεννα. Καλή πρόοδο, παιδιά.